Έχουμε το Πασκάλι του Αγιαννίδη που κάναμε το συγκριτικό τεστ του XADV προχθές μαζί με το Integra. Στο ίδιο δυναμότητα σου έπεται δύο μηχανάκια μαμά. Του Πασκάλι είναι κίτρινη γραμμή. Η πράσινη γραμμή είναι δικιά μου. Στο 2017 είχα τον κόστος 6.400 στροφές, όπως είναι όλα τα Integra από το 2.600. Όπως είναι τα Integra, ούτε 600, ναι, εδώ. 600. Εδώ ξεκινάει. Μπα, 6.600 είναι ο κόφτης. Εδώ. 6.600. Για βάλτε το πάνω μία. Ναι, άσε το μετά. Ωραία. Εκεί λοιπόν είναι εδώ. Εκεί είναι ο κόφτης. Λοιπόν, ο κόφτης τώρα βλέπω ότι έχει μετατοπιστεί. Εδώ είναι ο κόφτης του Πασκάλι. Στις 6.400 περίπου, 6.500. Ενώ ο κόφτης το δικό μου έχει πάει στις 7.500. Το μοντέλο του Πασκάλι είχε πήξει 5.700. Κράτα για την καμπύλη σχεδόν μέχρι τον κόφτη. Εδώ πόσα άλογα χάνει από εδώ μέχρι εδώ. Το παλιό μοντέλο, βέβαια, το 2017. Εδώ μετράει 46. Εδώ μετράει 46. Και στο πικ μετράει 48. Το πικ το δικό του είναι πάρα πολύ χαμηλά. Είναι εδώ 5.000 και κρατάει. Κρατάει και χάνει περίπου ένα άλογο μέχρι τις 6.5 που είχε τον κόφτη. Δηλαδή μέχρι τον κόφτη χάνει ένα άλογο. Κοιτάξτε τώρα εμένα εδώ, 2.5 άλογα μέχρι τον κόφτη. Δηλαδή είχε τιμήξει την ποδήλα με πάρα πολύ χαμηλά, 5.5. Άρα ήταν ok γιατί είχε μακρύ κυβότιο. Αυτό θέλει οπωσδήποτε αλλαγή γρανασιών γιατί έχει πάρα πολύ μακρύ κυβότιο. Και όπως βλέπουμε εμένα έχει πνευμόνια να στο φάρει μέχρι ψηλά. Δηλαδή μέχρι εδώ που δείχνω Θωμά, εδώ τι είναι, εδώ. Μέχρι 7.000 έχει πνευμόνια άνετα. 7.000 είναι η αλλαγή αυτό. Μετά από εκεί ξεκινάει. Και πάλι τι χάνει. Α, κάνει, εντάξει, κάνει. Κανένα δεν λέω τα χάνει. Ναι. 7.000 είναι η αλλαγή. 6.700 παιδί είναι πεντακάθαρο. Τι έχει κορυφούλα αυτή. Εδώ είναι η κορυφούλα. Τώρα, θέλω να πει στο μα, εδώ με μένα, πόσο παραπάνω άλογα παίρνω. Σε εκείνο το σημείο. XADV 2017 μαμά. Φόρτσα 2021 μαμά. 5,5 άλογα. Παιδιά, 5,5 άλογα και 6.500 στροφές, δύο μηχανάκια που είναι ίδια μαμά. Λοιπόν, τώρα βάλε μου πάνω το χάρτη του Πασκάλι βελτιωμένο. Μπορείς να το δούμε λίγο. Να συγκρίνουμε ένα μηχανάκι που είναι βελτιωμένο 2017 με εξάτμιση, με φίλτρο και κάτι είχατε κάνει εκεί με τους πνίχτες από ό,τι θυμάμαι. Έχετε μετατοπίσει τον κόφτη στο μηχανάκι. Και τώρα θέλω να δούμε το βελτιωμένο το 17 σε σχέση με το 2021. Η Χόντα έχει κάνει καλή δουλειά, Το τράβηξε το μοντέλο. Από τρακτέρ καίκι το έκανε για ένα κανονικό τικίνητρο. Από καίκι. Λοιπόν, ο Πασκάλις τώρα εδώ φοράει DNA φίλτρο. Έχει αλλάξει κόφτες. Έχει ο Θωμάς ο Παπαδημητρίου βάλει το χεράκι του στο πρόγραμμα. Ο Θωμάς το μηχανάκι το γέμισε ψηλά. Δυστυχώς χαμηλά. Δυστυχώς ψηλά, στα ψηλά ο κινητήρας είναι καϊκιού, ενώ ο δικός μου κινητήρας στα ψηλά είναι πολύ πιο βελτιωμένος. Βλέπετε ότι το έχει μαζέψει το παιδί όσο μπορούσε, το μάζεψε και εξέβαια, το μάζεψε και το φίλτρο. Στα και ψηλά κερδίσαμε αρκετά μέχρι τις 6.000 στροφές. Πόσα κερδίζεις, συν 4, συν 5, στα χαμηλά. Στα χαμηλά κερδίζεις, πόσο κερδίζεις εκεί στα χαμηλά. Στα πολύ χαμηλά εκεί. Έχει παιδιά μετά. Και στα ψηλά. Στα ψηλά δεν είχαμε τώρα. Όχι. Εσύ γιατί έχω 6.500 κόφτη. Βάλε μου το 6.5 στο δικό μου το φτιαγμένο του Πασκάλι με το 6.5 στο δικό μου το άφταχτο. Δηλαδή βάλε μου τη δικιά μου τη μέτρηση την καλή. Στα ψηλά. Πάλι παιδιά το φτιαγμένο με εξάδημιση. Με πνίχτες αλλαγμένος και φίλτρο. Εγώ κερδίζω 3.5 άλογα. Δηλαδή το έχει εδώ ο Θωμάς κάνει πολύ καλή δουλειά. Το έχει μαζέψει αλλά ψηλά. Το μηχανάκι τα κλάνει από κεντροφρούσιο, τα κλάνει από φιλτροκούτ, τα κλάνει από άλλους πνίχτες. Από όλο ρύθμιση βαλβίδων έχει άλλα διάκαινα το δικό μου στο δεύτερο κείμενο που κάνει δεύτερη έκρηξη. Όλα αυτά λοιπόν βλέπετε αυτή τη διαφορά. Άρα η Honda έχει κάνει δουλίτσα. Κοίτα τη διαφορά. Δοκιμάσουμε τη μία στο Ryan τώρα να δούμε αν όντως επεμβαίνει στην απόδοση του κινητήρα. Θα ξέρετε τι επηρέαζε, ναι. Παιδιά 52 άλογα, 51 αυτά. Και το άλλαξε άλογα λιγότερα, ό,τι λέει Honda είναι αλήθεια. 52 ρόδα. Δεν μου λες, μετράς, τι είναι μετράς, τι άλογα μετράς. Δεν είναι οι μέτρες που παίρνεις, ή η ίση τι είναι. Έχεις δίνει ίση. Για να δούμε τι άλογα μετράμε τώρα.
Μετράμε γερμανικά λόγω. Α, μετράμε ISO. Μετράμε ISO. Για βάλω λίγο EC. Θα στα αλλάξει. EC έχει EC. Δεν έχει βάλει DIN. Το γερμανικό. Θα ανεβούν τα λόγα τώρα. Τα άλλαξε. Πήγε από 51 και 7, 52 και 9. Λοιπόν, εδώ πες το. Πήγε ξανά. Κοιτάξτε πώς σας κλέβουνε. Κοιτάξτε πώς σας κλέβουν. Όχι, τα λέω, τα λέω γιατί πάνε στους καλούς προγραμματιστές και τους κάνουμε ρογκάματο. Τα λέω. Λοιπόν, παιδιά, αλλάξαμε τα ISO από ευρωπαϊκή μέτρηση σε γερμανική. Από την επίσημη ευρωπαϊκή μέτρηση που ο Ευρωπαίος θερμοθέτης έχει συμφωνήσει σε ένα κονσόρτιουμ να μετράνε όλοι σε ISO ευρωπαϊκό. Τα πήγε το παιδί στα λογαντή γερμανικά και τα 51-7 γίνανε Θωμά. 52-9. Και ξαφνικά έχω 53 άλογα. Κορόιδα, θα σου κάνουμε ροκάματος. Άσα τα λέμε όλοι, γιατί σου κάνουμε ροκάματος. Καλέσα. Σου κάνουμε ροκάματος, πάμε. Το βαλές, μανιουάλ. Ναι, ναι, πάμε. Παιδιά, rain mode τώρα, rain mode. Ακούστε να σας πω τι γίνεται, παιδιά. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τι γίνεται. Να τα πάμε λίγο επιστημονικά, μηχανολογικά, Θωμά, να καταλάβει ο κόσμος. Λοιπόν, εδώ βλέπετε μία καρτογράφηση rail και μία καρτογράφηση sport. Δεν αλλάζει τίποτα. Το μηχανάκι στην καλύτερη δυνατή δυναμομέτρηση, Θωμά, έπαιρνε 52,5. Έπαιρνε 52,5. Με πέμπτη, ωραία, ωραία, με πέμπτη, με πέμπτη. Λοιπόν, ωραία. Ακούστε λοιπόν να δείτε τι γίνεται. Είναι μετρημένα 5 ταχύτητα, γιατί μετρεί ταχύτητα ο στρόφαλος. Καταλαβαίνω ότι είναι πολύ πιο εύκολο να περιστραφεί λόγω του γαρασιού που αλλάζει. Λοιπόν, θεωρούμε ότι τα 52 λόγα είναι εφικτά, έτσι δεν είναι. Σίγουρα. Εδώ είδαμε και 52-2. Γιατί αν δεν κοιμώσαμε με εξάρτηση, ναι. Όχι, όχι τώρα, άμα το πατάγαμε με πέμπτη που ζεστάθηκε. Θα βάλει και 52 ή βάλει σε 52. 52 άλογα. 52 άλογα, ναι. Την τρίτη τώρα που πατήσαμε λόγω του ότι έχει πρώτο φορτίο και ανεβάζει πιο γρήγορα στο φέρι. Μπράβο. Έβγαλε 52,5 με την τελευταία ταχύτητα που είναι το αληθινό. Αλλά εντάξει, ναι. Τη τελευταία ταχύτητα που πρέπει να μετράμε για να πέφτει. Ακριβώς. Ακριβώς. Μέχρι το Euro 4, επειδή υπήρχε τη σογκάζη Disa, έπρεπε στην ECU, δηλαδή στην πλακέτα που είναι καταδεγραμμένο το λογισμικό τη μοτοσυκλέτα, να κάνει ο Ιαπωνέζο δύο διαφορετικά λογισμικά. Κάθε φορά, όπως είπατε και στο διακόπτη, στο drive ή στο sport, που ουσιαστικά έβγαινε στην εντολή στο διπλό πρόγραμμα του εγκεφάλου να πάει να επιλεγεί. Πλέον, επειδή έχουμε ride by wire ηλεκτρόγκαζο, έχει τη δυνατότητα ο Ιαπωνέζος που κάνει το πρόγραμμα να έχει ένα πρόγραμμα και πάει και πειράζει από το διακόπτη αυτόν την ανταπόκριση του TPS. Συμφωνούμε. Δηλαδή, ουσιαστικά επηρεάζουμε ό,τι κάνουμε στα KTM για παράδειγμα που σου λέμε στο ηλεκτρόγκαζο να ακούει ακαρία. Εδώ δεν χρειάζεται να το κάνει ο προγραμματιστής. Το κάνει ο χρήστης, πάει εδώ πέρα και όταν επιλέξει το PAR στο 4, ουσιαστικά είναι σαν ένας programmer που πήρε ένα KTM Euro 5 που είναι ride by wire να έχει επέμβει στο sensitivity του TPS. Ευαισθητοποιεί το TPS. Με λίγα λόγια, τα λόγια είναι πάρα τα ίδια. Έχει να κάνει με τη γωνία που δίνει στον γκάζι. Ακριβώς. 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 Στο τέρμα γκάζι όμως λέει ότι σε όποιες συνθήκες και να είσαι, όταν έχεις τέρμα γκάζι, πρέπει να μην το χρειάζεσαι. Σε κέρδη. Λογικό. Δεν περιστρέφει το πίσω ο τροχός, δεν περιστρέφει το μπροστινό. Ναι. Αν θέλετε λάθος στο Θωμά, να σου κάνει μετά στο DCT σας. Έτσι, Θωμά. Τα εργαλεία της δουλειάς θα δεχτούμε. Και τώρα θα μηδενίσουμε από το κινητό του Θωμά
μέσω OBD. Να το OBD συνδεθεί. Αυτό μπορούμε να το δείξουμε, δεν είναι κάτι μυστικό. Θα μηδενίσουμε το λαμπάκι της ζημιάς εδώ. Τώρα ο Θωμάς από εκεί θα το κάνει δίκτυο. WiFi είναι Bluetooth, Θωμά. Με Bluetooth θα το κάνει δίκτυο. Να σβήσουμε το λαμπάκι. Επαναλαμβάνω, άλλη λογική πλέον. Πλέον τα προγράμματα, επειδή είναι right by wire ηλεκτρόκαζο, κάθε φορά που πειράζουμε τη διακόπτη mode, ουσιαστικά επηρεάζουμε με την γωνία κλίσης αυτή εδώ πέρα που δίνουμε στον γκάζι. Πρακτικά το μηχανάκι με 20 μοίρες δεν ακούει, ενώ με 20 μοίρες το σπόρο ακούει και παρακούει. Είναι ακριβώς ίδιο advanced, ίδιος χάρτης. Δεν αλλάζει ο χάρτης. Παλιά που είχαμε δύο προγράμματα, εδώ στα 11 και στα 6 ATV μέχρι το 2020 που ήταν με DISA, πραγματικά είχε δύο χαρτογραφίες. Τώρα έχει μόνο μία χαρτογράφηση. Το X-Maxo το 530 δωμάτιο 2017-19 που είναι ηλεκτρόκαζο και έχει δύο προγράμματα. Θα έχει δύο χαρτογραφίσεις, δεν είναι πάλι η ίδια λογική. Το οδηγείο έχει καθαρά να κάνει με τη γωνία της πετρελούδας. Δεν έχει δύο χαρτογραφίσεις. Δεν έχει δύο χαρτογραφίσεις, είναι κατάλαβα. Κατάλαβα. Απλά εσύ ανοίξει τον γκάζι σε 60 μοίρες και αυτό νομίζω πως το έχεις ανοίξει σε 30 μοίρες. Κάπως έτσι. Ανοίγει 100% και τον γκάζι ανοίγει 60%. Ανοίγει 60% και να μην διστράς. Μπράβο. Αυτό κάνει. Δηλαδή ουσιαστικά πρέπει να ανταποκρίνει τον γκάζι για να είσαι πιο safe. Αυτό κάνει και το 530 που έχω εγώ και το 560 που έχουν touring mode και sport mode. Πρακτικά είναι η ίδια χαρτογράφηση. Δεν αλλάζει το advance. Συστήρα ταχύτητα οχήματος. Λοιπόν, συστήρα ταχύτητα οχήματος. Γιατί ο συστήρας είναι πίσω και μπροστά εδώ δεν κουνιότανε, το έβγαλε σφάλμα. Το σβήνουμε τώρα. Και είμαστε OK. Λογικά έχει σβήσει και αν δεν έχει σβήσει, θέλει πανεκκίνηση. Όχι, έχει σβήσει, είμαστε έτοιμοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θωμά. Ωραία. Λοιπόν, Θωμάς από Δημητρίου. Όχι, παρακαλώ. Είμαστε στο χωριό, πώς, Καλυφώνει Καρδίτσας. Καλυφώνει Καρδίτσας, πολλά και καλά και δυνατά μηχανάκια. Παιδιά, ο άνθρωπος είναι γκουρού. Μπορείτε να τον υποστηρίξετε. Έχει και τα κατάλληλα εργαλεία και αν έχετε DCT κυβότιο. Επειδή τα DCT κυβότια είναι παράξενα, δεν είναι σωστό να μετράμε από Τετάρτη, Πέμπτη και μετά με Πέμπτη να κάνει αλλαγή. Έκτη και την ώρα που κάνει πικ και αλλάζει ταχύτητα και κάνει ο συμπλέξη ολίσθηση, σου βγάζει το γράφημα τη δυναμομέτρηση. Δύο τηλέφωνα το οποίο είναι κλεψιμέκα, γιατί σου βγάζει μια κορώνα εκεί απάνω. Πολύ απλά. Στην αλλαγή τη ταχύτητα, στην όδηση που δέχει όταν τη στιγμή αλλάζει ταχύτητα ή είσαι πάνω στο μηχανάκι, αυτό δεν είναι πραγματικά άλλο. Όταν οδηγά ένα μηχανάκι και αλλάζει ταχύτητα το μηχανάκι, νιώθει μια όδηση. Ναι, γιατί είναι συμπλέξη, συμπλεκτέρα, ρε φίλε. Ακριβώς. Για να πέσουν οι στροφέ του κινητήρα, αυτό πρέπει να περνά στον τροχό. Ακριβώς. Αυτά δεν είναι τα πραγματικά άλογα. Όχι αυτά, τα δικά μου είναι. Ναι. Αυτά που μετράνε χωρί το εργαλείο που κλειδώνει το κυβότιο. Ναι, okay. Τα δικά μου είναι καραπραγματικά. Λοιπόν, παιδάκια, 52 άλογα. 4 άλογα παραπάνω και όχι 4 άλογα παραπάνω, Θωμά. Εσύ που τρέχεις dragster, δεν παίζουν όλα τα άλογα, Θωμά μου. Κοίταξε με λίγο. Οι καμπύλες παίζουν. Η καμπύλη είναι εκπληκτική. Η καμπύλη είναι εκπληκτική που κρατάει το μηχανάκι. Ο μέσος όρος παίζει ρόλο. Το παλιό το μηχανάκι είχε καμπύλη από καίκι. Αυτό έχει καμπύλη από μοτοσυκλέτα. Μην γελάς καθόλου. Εντάξει, γιατί και με δίχρονα παίρνεις άλογα. Αλλά οι καμπύλες έχεις πως είναι, στα δίχρονα. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, μπράβο στη χώρα, παιδιά, συγχαρητήρια. Πάρα πολύ καλή δουλειά. Θωμά, από εβδομάδα θα μετρήσουμε με φίλτρα Stage 2, που έχει και άλλο πνίξη. Ξέρετε το Stage 2, όπως το κατέμε. Θα αλλάξουμε και τις πνίχτες. Βγάζει DNA Stage 2. Θα μετρήσουμε και. Έχουμε βγει τραπεντάνε, έχουμε πάρει το λάπτοπ και δείχνουμε πώς δουλεύει με αλλαγές ταχυτήτων το μηχανάκι χωρίς να είναι κλειδωμένο το κυβότιο. Και κοιτάξτε πόσο φαίρε είναι, δηλαδή εδώ. Είναι η μέγιστη υποδύναμη του Πασκάλι στο μηχανάκι του, το XTV. Και εδώ που κάνει την αλλαγή, εδώ, πόσα άλογα συμπάρει η Θωμά, που είναι εντελώς ψεύτικα αυτά τα άλογα. Εδώ είναι τα αληθινά άλογα. 51. Πάει 51, ενώ κανονικά πόσο είναι, 48. 40. Όχι, μα είχε δείξει το Πασκάλι 51 άλογα, ναι. Δικαιωμένο και στην αλλαγή έχει 57. Λοιπόν, εδώ ύστερα έχει ακόμη πιο μεγάλη διαφορά. Γιατί όσο πιο είναι πιο χαμηλή ταχύτητα, προ πρώτη, Δευτέρα, 57 και 3. Είναι και η όθηση μεγαλύτερη όταν οδηγά ένα μηχανάκι και νιώθει ότι αλλάζει ταχύτητα στι χαμηλέ ταχύτητε. Δηλαδή, εδώ που είναι η μέγιστη υποδύναμη, εδώ ευθυγραμμίζεται με αυτό εδώ το κίτρινο, με αυτό εδώ, αλλά οι κορυφέ στα πικ, αυτό εδώ είναι ψεύτικα άλογα. Γι' αυτό πρέπει να κλειβώ στο DCT. Ναι. Χωρίς κλειδωμένο DCT. Κλειδωμένο DCT είναι αυτή εδώ. Κλειδωμένο είναι κάτω και για να γίνει το πρόγραμμα σωστά θέλει κλειδωμένο DCT. Okay. Και για να πάω σωστή μέτρηση. Μετράγαμε στην Πέμπτη και η Πέμπτη είναι αυτή. Έτσι. Ενώ εκεί που κάνει αλλαγή την Πέμπτη, κοίταξε τη διαφορά δείχνει. Ναι. Ξαφνικά τσιμπάει μια αποκαμήλα, μια καμπούρα από καμήλα τσιμπάει. Και λέτε κι εσείς, πες και το άλλο. Εδώ, άμα αυτά πα τα κάνει και εντύν, κάντα μια εντύν τα άλογα.
να δει ο κόσμος τι γίνεται. Γιατί λέτε ότι έχω πάρει αλόγα και μαλακίες και σουπαμούπες. Λοιπόν, εδώ είναι παιδιά, να σας εξηγήσω. Εδώ είναι η Αμερικάνικη. Εδώ είναι η Γερμανική, η DIN. Με το που βάλεις DIN, την οποία DIN την εφετούσαν οι Γερμανοί πριν και το Ευρωπαϊκό Πρωτόκολλο που είναι το ISO, τώρα βάλεμε DIN. Εντάξει, υπάρχουν και Αμερικάνικες. Πάτα μία το OK. Εδώ κοιτάξτε τι θα γίνει τώρα. Μόλις πατήσει το OK το παιδί, το... βλέπετε τι έγινε. Πατήστε πάνω στο βίντεο να καταλάβετε. Το 52 και 6 έγινε 53 και 6. Κατευθείαν επειδή το έκανε DIN. Πήγαινε λίγο στις σταθερές σας να ξεκινήσω στον κόσμο. Εντάξει, εγώ πάντα με ISO. Το ISO είναι το σωστό το ευρωπαϊκό που μετρώνουν όλοι οι Ευρωπαίοι. Παρακάτω, από το ISO τι έχουμε, έχουμε τα δύο Αμερικάνικα, τα SAE. Είναι το SAE το πρώτο, SAE δεύτερο, DIN είναι γερμανικό, το G στο γιαπωνέζικο, το C95 δεν ξέρω τι είναι, μου φαίνεται αυτό είναι αυστραλέζικο. Και το fixed δεν είναι, το fixed δεν είναι κάτι. Μπαίνει το fixed. Όχι, δεν ξέρω τι είναι. Πώς είναι τη εταιρεία που βγάζει το δυναμόμετρο, τη Sport Devices. Το ευρωπαϊκό, το σωστό είναι το ISO. Πριν βγει το ISO, επειδή η Γερμανία ήταν πάρα πάρα πολύ μπροστά, είχαν βγάλει τον DIN. Όταν βγήκε τον DIN, οι Γερμανοί αποφάσισαν να εφετήσουν το ISO ή αλλιώς το EEC, που να μιλάμε για 52 αληθινότατα άλογα. Και το παλιό είχε 48, θυμάμαι, συν 4 ή συν 3,8, πώς είναι. Ναι, συν 4 άλογα. Άρα ό,τι λέει Honda ισχύει. Το μηχανάκι δουλεύει πάρα πολύ φτωχά. Πάρα πολύ φτωχά. Γι' αυτό και δεν καίει τίποτα. Και όσο και το παλιό, παρόλο που έχει παραπάνω άλογα. Ταΐζει παραπάνω άλογα, αλλά και το ίδιο. Ιαπωνέζος. Έτσι δουλεύει και το 560, ξέρεις. Α, το 530 το Θωμά. Ναι, δουλεύει πολύ πιο φτωχά. Ναι. Ταΐζει παραπάνω άλογα και λιγότερη βενζίνη το 530. Αφού έχει 14 αναλογία. Ακριβώς. Τώρα, πώς δεν σπάει. Γιατί δεν σπάει. Δεν σπάει γιατί είναι Honda και γιατί είναι καίκι. Δουλεύει με 7.000 στροφές το καίκι. Γελάς, ε. Κινητήρα από καίκι έχει, ρε Θωμά. Έχεις κατά και δικίνητρο να έχει κόκκινη 7.000. Τα καίκια μόνο έχουνε. Τα γρεγρή κυτράτες. Φιλάκια, φιλάκια, έλα. Για χαρά, παιδιά, γεια. Φιλιά. Ευχαριστούμε, καλά χιλιόμετρα.